Το μέτωπο μεγαλώνει, να το πω έτσι. Να ξεκινήσω πρώτα απ' όλα για τα δύο παιδιά, του δύο στρατιωτικού μα. Την εκτίμησή σα, Φαίνεται ότι η ιστορία τραβάει. Πρέπει να προετοιμαστούμε ότι θα τραβήξει πολύ. Ε? Καταρχά, πρέπει να πούμε το εξή. Δεν δικαιολογείται η ε, κολλησιεργία που δείχνουν οι τουρκικέ δικαστικέ αρχέ για να, κατηγο... να ε, ε, απαγγείλουν το κατηγορητήριο. Η υπόθεση είναι εξαιρετικά απλή. Ο χρόνο. Και η απόσταση την οποία διάνεσαν μέσα στο τουρκικό έδαφο είναι πλέον διαπιστωμένη και με τεχνικά και ηλεκτρονικά μέσα. Ξέρω ότι έχετε κάποιε πληροφορίε. Θέλετε να μα πείτε ναι. τι έγινε τότε. Ναι, καταρχά να πούμε το εξή, ότι η, επειδή είδα επακριβώ το χάρτη και την περιοχή, πώ ακριβώ ε, ε, συνέβη το γεγονό. Οι δύο στρατιωτικοί έκαναν την κλασική περιπολία και εκτελούσαν την αποστολή του και μάλιστα σωστά και με σωστό τρόπο. Πήγαιναν από ένα δρομολόγιο μέσα στο χιόνι, όχι στο σημασμένο δρομολόγιο που είναι και η όριο γραμμή. Mm -hmm. Πήγαιναν από ένα άλλο δρομολόγιο να βγουν στον Άρδα Ποταμό, να περπατήσουν κατά μήκο τη όχθη του Άρδα, να βρουν το σε δρομολόγιο και να επιστρέψουν. Mm -hmm. Όμω πριν φτάσουν στον Άρδα, ήρθαν τα πατήματα πάνω στο χιόνι, ανθρώπινα βήματα, ίχνη πάνω στο χιόνι, τα ακολούθησαν. Και ακολουθώντα τα βήματα, δεν αντιλήφθηκαν ότι πέρασαν από το, σημα... από το σημασμένο δρομολόγιο και πέρασε μέσα από το τουρκικό Άρα ήταν λοιπόν, γιατί αυτό που μα λέτε τώρα δίνει μια πιο πλήρη εικόνα, που δεν την έχουμε ακριβώ για το τι έγινε. Ήταν στην επιστροφή τη περιπολία, οι δύο καταλαβαίνω. Αυτή, Όχι ακριβώ στην επιστροφή. Έπρεπε να πάνε στον Άρδα να Αν δια... μπορέσουμε να βρούμε τώρα, ξέρω ότι δεν είναι εύκολο, ναι. αλλά αν μπορέσουμε να βρούμε εκείνο το σχεδιάγραμμα που έχουμε από την ναι, περιοχή που γίνονταν η περιπολία, στο... θα είναι πλέον. άλλο πιο δρομολόγιο στον Άρδα να, να πάνε κατά μήκο τη όχθη του Άρδα, να βρουν το συσυμβασμένο δρομολόγιο και να επιστρέψουν. Ναι. Όμω δεν έφτασαν στο, πριν φτάσουν στον Άρδα, είδαν τα βήματα. Πήραν τα βήματα, ακολούθησαν. Θεώρησαν τα βήματα. ότι ίσω αυτά τα βήματα ήταν τι, δηλαδή. Βήματα... Ε, ε, θεώρησαν ότι είναι υποχρέωσή του, εφόσον μέσα στο ελληνικό έδαφο υπάρχει κάποιο που περπατάει Κάθετα στο δρομολόγιο του ότι πρέπει να το να ακολουθήσουν, να δουν τι περί Και πρόκειται. Να δουν μήπω ναι. πέρασε. Αυτό που λέγανε από την αρχή, ότι μπορεί να ήταν και λαθρομετανάστε που πήγαν να περάσουν όμως, στην αυτό Ελλάδα. Αυτό όμω διαπιστώνεται και υπηρεσιακά πλέον. Τελικώ οι άνθρωποι πέρασαν στο τουρκικό έδαφο και ε, έκαναν τηλεφώνημα πριν έρθουν σε επαφή με του Τούρκου. Αντιλήφθηκαν ότι κάτι δεν πάει καλά και τηλεφώνησαν στο διοικητή του. Α, υπάρχει τηλεφώνημα στο διοικητή και πριν την σύλληψη από του Τούρκου. Καταρχά δεν συνελήφθησαν. Ούτε καν παραδόθηκαν. Έγινε το τηλεφώνημα πριν να συναντηθούν με του Τούρκου. Και είπαν και... στη μονάδα ότι έχουμε χαθεί, είμαστε σε Τουρκικό. Όχι, ναι, Και πήραν εντολέ για να επιστρέψουν. Επιστρέφοντα έπεσαν πάνω στην τουρκική περίπολο Εκεί Ένα λοιπόν... λεπτό τώρα να το δούμε, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μα ναι. λέτε. Λίγο εδώ που είναι και το σχεδιάγραμμα για να ναι. καταλάβουμε τι έχει Ακούστε, γίνει. Ακούστε, το δρομολόγιο είναι το... το σχεδιάγραμμα. Το δρομολόγιο ήταν από αριστερά. Από την αριστερή από πλευρά το του ποταμού. Λοιπόν, εκεί ναι. στο ακάλυπτο περπάτης, περπατούσαν, εκεί είδαν τα, τα πατήματα να πηγαίνουν δεξιά, να κατευθύνονται προς τα δεξιά. Μέσα στο χιόνι μπερδεύτηκαν και θεωρούσαν ότι είναι και ακόμα και, σε ελληνικό έδαφος. ναι, και πέρασαν την όριο γραμμή. Αυτή είναι η πραγματικότητα που πλέον αποδεικνύεται και με φωτογραφίες και με βίντεο. Δεν, δεν και από αυτοί... τα στίγματα των κινητών. Και το στίγμα του κινητού όταν τηλεφώνησε... Πριν έρθει σε επαφή με του Τούρκου, δείχνει ότι ήταν κάποιε δεκάδε μέτρα μέσα στο τουρκικό έδαφο. Άρα, μόλι περνάει στο τουρκικό έδαφο, το καταλαβαίνει και τηλεφωνία αμέσω. Ναι, και παίρνουν οδηγίε πώ θα επιτρέψουν. Και, και εγί... εκεί πάνω, πάνω και Στην και επιστροφή έπεσαν πάνω στου Τούρκου. Δεν παρέδωσαν όπλα, ούτε έγινε κάποια βία ενέργεια μεταξύ του. Τελικώ επενέβη ο ταξίαρχο τη ελληνική ταξιαρχία, συνομίλησε με τον ομόλογό του. Απέναντι, Αυτή η συνομιλία που ξέρουμε είναι τέταρτο περίπου. Συνα, συναντή, συναντήθηκαν στα σύνορα, α, οδηγήθηκε, επετράπη η μετάβαση του Έλληνα ταξιάρχου στο φυλάκιο, μίλησε με τους δύο, ε, με τον, με τον Ανθιπλογό και με τον Λοχία. Πάει ένα λεπτό, γιατί ε, αυτό πρώτη φορά το ακούω, δεν ξέρω αν, τότε, ναι, αν έχει υποδοθεί, υποδοθεί, έχει υποδοθεί ναι, ναι. αλλά λέτε ότι ο Έλληνα ταξιάρχος Πήγε στο τουρκικό έδαφο. Ναι, προβλέπετε αυτό, είναι μέσα στι διαδικασίε. Με, παραλάβει... με αυτόν τον απλό τρόπο επιλύονταν ναι, όλα, το ξέρω. Για να του παραλάβει, γιατί αυτή ήταν και η πρόθεση του ταξιάρχου. Άρα ο Τούρκο καλεί τον Έλληνα ομόλογο του, ταξιάρχου ναι, τα... για να πάει να παραλάβει του δύο στρατιωτικού. Ναι, και για να κανονίσουν τι διαδικασίε. Και ενώ περιμένουν από στιγμή στιγμή να πάρει του Έλληνε, τους ε, του δύο αξιωματικού που δεν είπα... είχαν παραδώσει τα όπλα του, επαναλαμβάνω. Τα είχαν πάνω του τα όπλα. Ήταν δίπλα, αλλά δεν, είχανε... δεν ήταν υποκράτηση. Άκουσα κάπου ότι είχαν δώσει του γεμιστήρε από τα όπλα μόνο. Δηλαδή είχαν ναι, τα όπλα, αλλά. είχαν δώσει ναι. τους γεμιστήρες. Και τελικώ, ενώ περίμενε από στιγμή σε στιγμή την εντολή από τα ανώτερα κλιμάκια ο Τούρκο ταξιέρκο, κάποια στιγμή είπε: ε, Ότι λυπάμαι, δεν μπορώ να σου δώσω. Έχω τέτοιε εντολέ από την στρατογοροφυλακή. Και έτσι. Φεύγει άρχισε... ο Έλληνα ταξιάρχο πιο από το τουρκικό φυλάκιο και, μένει και μένουν εκεί άρχισε, 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 τώρα, να πούμε για το κατηγορητήριο. Επειδή ακριβώ είναι τόσο απλή η υπόθεση. Επειδή δεν υπάρχουν ζητήματα που ενδεχομένω όπω σε άλλε περιπτώσει θα έπρεπε να διερευνηθούν άλλοι μάρτυρε, άλλε mm -hmm. διαδικασίες διαδικασίε και να κρατήσει το, η, η, απαγγελία του κατηγορητηρίου δύο, τρει, τέσσερι και πέντε μήνε όπω συμβαίνει με τον Αμερικανό πάστορα που κρατείται στη mm -hmm. Μύρνη, Για πολιτικού λόγου και αυτό. Εδώ λοιπόν δεν υπάρχει, δεν υπάρχει το... καμία το... δικαιολογία να κρατήσουν, το, να μην απαγγελθεί η κατηγορία. Τώρα, η κατηγορία όταν απαγγελθεί, τότε μπορούμε να κάνουμε κάποιες εκτιμήσεις για το ποια θα είναι και η απόφαση του δικαστηρίου. Mm. Εάν είναι η κατηγορία αυτή ότι παραδίασαν μόνο κατά μερικές δεκάδες μέτρα το mm. τουρκικό έδαφο και ο δικαστής αναγνωρίσει ότι δεν υπάρχει δόλος γιατί από πουθενά δεν προκύπτει. Πάμε ότι... για ποινή με αναστολή, ότι... επιστρέφουμε πίσω. Ναι, αυτό, αυτό, γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε σε μια στάση αναμονή, όλοι και αναφέρομαι και στην κυβέρνηση, για να μπορέσουμε. Ναι, να... αλλά κύριε Καλετερίδη, εδώ προκύπτει το εξή. Έχει έναν Ερντογάν, ο οποίο πηγαίνει στη Βάρνα, του λέει ο Γιούνκερ αυτό που του λέει. Και από το αεροπλάνο που γυρίζει, Σαν να απαντάει στο Γιούνκερ και σε όλου, η... κακοπιστία... λέει, λέει ότι εγώ θα πασαρέψω, να τη βάζει άλλα δεδομένα στο τραπέζι. Η κακοπιστία τη τουρκική κυβέρνηση και του ιδίου του Προέδρου τη Τουρκική Δημοκρατία δεν πρέπει να αμφισβητείται από κανέναν. Δεν έχουμε δικαίωμα να το αμφισβητήσουμε. Διαβάζω ότι μόλι προχθέ οι τουρκικέ αρχέ παρακολουθούσαν έναν Ολλανδό διπλωμάτη, ο οποίο δεν ανήκε στην Ολλανδική πρεσβεία, είχε επ... ταξιδέψει από την Ολλανδία στην Τουρκία. Και είχαν στόχο να τον συλλάβουν για να τον χρησιμοποιήσουν ω όμοιρο και να πιέσουν, να εκδιάσουν την Ολλανδική κυβέρνηση να ακολουθήσει πιο κατευναστική πολιτική απέναντι στην Τουρκία, γιατί είναι σκληρή. Δηλαδή, δηλαδή, η Τουρκία πλέον το έχει κάνει πολιτική τη να συλλαμβάνει ξένου υπηκόου, να του απαγγέλει κατηγορίε για κατασκοπίε και όλα αυτά και στη συνέχεια να του ανταλλάσσει όπω έκανε με τον Γερμανό. Ναι, το, 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 το εκεί έγινε, ε, μια, εκεί υπάρχει το εξή. Δεν ξέρω αν το γνωρίζουν οι τηλεθεατές, Ότι ε, μετά την επίσκεψη του Μπιναλί Γιλντιρίμ, του Τούρκου Πρωθυπουργού στην, στο Βερολίνο, τι πρωτού καν έρθει ο Γιλντιρίμ στην, ε, στην Τουρκία, ένα ε, ιδιωτικό αεροπλάνο από τη Γερμανία ταξίδεψε στην ε, Τουρκία. Βγήκε την επομένη, πριν βγει η απόφαση, η απόφαση του δικαστηρίου να απελευθερωθεί χωρί να το απαγορευτεί η έξοδο από τη χώρα. Και χωρί να το απαγγελθεί Αν... και κατηγορία. Αν... Δηλαδή ποτέ δεν έμεινε. Αν... Μπήκε στο αεροπλάνο αυτό και πήγαινε. Υπήρχε δικάσιμο. Ναι. Αλλά δεν το... δεν το απαγορεύθηκε η έξοδο από τη χώρα. Μπήκε στο αεροπλάνο και, και έφυγε. έφυγε. Εκεί λοιπόν έγινε σίγουρα πολιτική συμφωνία. Άρα η Τουρκία έχει καταστήσει πολιτική του κράτου την σύλληψη ξένων υπηκών. Και την διαπραγμάτευση για να αποκομίζει πολιτικά ωφέλη. Κύριε Καλεντερίδη, επειδή αυτό που λέτε είναι έτσι και είναι όμως, έτσι, γιατί αποδεικνύεται το τα γεγονότα. Όμως υπόθεση... Σημαίνει ότι πρέπει να περιμένουμε από τον Ερντογάν να κάνει το ίδιο και τώρα. Θα... Ο... Η υπόθεση όμως, δεν υπάρχουν στοιχεία που μπορεί, με τα οποία μπορούν να κατηγορηθούν αυτά τα δύο παιδιά. Η υπόθεση είναι εξαιρετικά απλή. Μιλάμε για μερι... παραβίαση μερικών δεκάδων κάτω από κακέ καιρικέ συνθήκε. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να μπορεί κάποιο να κατηγορήσει. Ξέρετε γιατί το λέω έτσι. Και γιατί όλο αυτό που κάνει ο Ερντογάν. Δηλαδή, δείτε τι έγινε σήμερα με τον Μακρόν. Υπήρξε η συνάντηση και οι δηλώσει τη γαλλική λοιπόν, πλευρά. Να, να ερμηνεύσουμε λίγο τη συμπεριφορά. Και του. βγήκε εναντίον του Μακρόν με έναν τρόπο ο οποίο είναι σκαιότατο. Ακούστε, αυτό που ενδεχομένω, όχι ενδεχομένω, εγώ είμαι πεπισμένο ότι έπρεπε να κάνουμε είναι το εξή. Η Ελλάδα, και δεν αναφέρομαι απαραίτητα στην κυβέρνηση, γιατί εκεί τίθενται άλλα ζητήματα, αλλά η δικηγορική σύλλογοι mm -hmm. τη Αθήνα, Τη Θεσσαλονίκη και τη Ελλάδα ή άλλε οργανώσει θα έπρεπε να καταγγείλουν εδώ και μήνε ή και χρόνια την επιχειρούμενη από πλευρά του Ερντογάν απόλυτη χειραγώγηση τη τουρκική δικαιοσύνη και την κατάργηση των αρχών του κράτου δικαίου. Αν το είχαμε κάνει. Αυτό, όταν δεν είχαμε, αν θέλετε, ήδη ονόφελο ως χώρα, τώρα θα μπορούσαμε να επικαλεστούμε όλες αυτές τις καταγγελίες. καταγγελίες για να μπορέσουμε να ασκήσουμε πίεση. Κοιτάξτε τι γίνεται. Και το λέω σαν έναν άνθρωπο που το έχει ζήσει, κύριε Καλεμπεριέδη. Και το έχει ζήσει στο πετσί του και βαθιά. Περιγράφεται το κράτος Τουρκία το οποίο κάνει πολιτική διομήρων. Έτσι. Και με μία δικαιοσύνη και. είναι σχοινάδες... ο στον κόσμο δεν γνωρίζει σύνορα. Δηλαδή. Δεν θυμίζω την υπόθεση του Τσάλαν μόνο. Θυμίζω το Κόσοβο. Το Κόσοβο. Χθε είναι η υπόθεση. Μπήκανε Τούρκοι πράκτορε στη ΣΜΙΤ. καλά, έγινε συμφωνία πολιτική. Ε, ε, πιθανολογώ ε, πως πω ε, ναι, διότι προσγειώθηκε ένα αεροπλάνο στο αεροδρόμιο ε, του ε, Κόσοβου. Δεν δεν Βάλανε τώρα. μέσα Αυτού που θέλανε. Ο Πρωθυπουργό κάνει τον ανήξερο σήμερα. Λέει ότι ελέγχει Από... τον Υπουργό Από... των Εσωτερικών του ή τον Αρχικό των Μυστικών Όχι, Υπηρεσιών. Όχι, του έδιωξε. Έδιωξε και, ναι. το, και του δύο. Όμω αυτά είναι τα, οι αποδιοπομπέοι τράγοι σε τέτοιε περιπτώσει. Αλλά σκεφτείτε την πολιτική ομοιρία ενό κράτου, το οποίο πάει. Μα στο Κόσοβο θέλει, μα στην Κένια θέλει, μα οπουδήποτε. Και σε σάλι, ξένο κράτο. Και λε, τώρα σε... που έχει του δύο δικού μα στρατιωτικού, θα του αφήσει τόσο εύκολα να φύγουν. Ναι. Όχι. Είπα ότι θα πρέπει να περιμένουμε το κατηγορητήριο και. Φαίνεται, αποδεικνύεται ότι η υπόθεση είναι εξαιρετικά απλή, δεν υπάρχει δόλος, άρα όσο και να ακολουθεί αυτή την πολιτική η Τουρκία, να περιμένουμε το κατηγορητήριο και μετά να κάνουμε τις... Ε, όσο για τον Μακρόν, ναι. να εξηγήσουμε λίγο στους τηλεθεατές ποια, για, ποια, για ποιο λόγο ο Ερντογάν έχει, ας πω, μια εφ, έκφραση επιτρέψτε μου αγορέα. Έχει απασφαλίσει. Ο Ερντογάν θεωρεί ότι σε δύο περιπτώσεις στα γεγονότα της 17ης 25ης Δεκεμβρίου του 2013, οπότε συνελήφθησαν οι γη τριών υπουργών του, τρεις υπουργοί από τις εισαγγελικέ αρχές και τις διοκτικές αρχές. Τρεις υπουργοί του αναγκάστηκαν να παρετηθούν. Ναι, ναι, ναι. Και κινδύνευσε να συλληθεί ο γιος του και ο διοικητής της ΜΙΤ και α, την επόμενη φορά ο ίδιος, ότι πίσω από αυτή την υπόθεση κρυβόταν ο Γκουλέν και πιο πίσω οι ΗΠΑ. Στη συνέχεια, μετά από τρία χρόνια, Έχουμε δυόμιση. Το πραξικόπημα. Το πραξικό πρα. πραξικό που πάλι πίσω αυτό ευθέω κατηγορεί τον Γιουλέν και τι ΗΠΑ. Άρα ο Ερντογάν έχει συγκρουστεί με τι ΗΠΑ, που όντω ήταν ένα εξισορροπητικό παράγοντα, όχι μόνο σε σχέση με τη συμπεριφορά του Ερντογάν. Άρα του λείπει το αντίβαρο πια και είναι το... ανεξέλεγκτο. Δεν είναι μόνο αυτό. Έχει πάρει θάρρο από τη συμμαχία που έχει κάνει με τον Πούτιν και με την Ρωσία και πλέον θεωρεί ότι με αυτή τη λογική του εκκρεμού που κινείται μεταξύ Ρωσία και ΗΠΑ, γιατί κάτι έκανε τώρα και με τον Τραμπ πριν από λίγε μέρε. Στο τηλεφώνημα αυτό, ναι. Κάτι έγινε γιατί ανακοίνωσε χθε ότι θα πάρει του Πάτριωτα από τι ΗΠΑ. Αυτή η ανακοίνωση δεν έγινε στην τύχη. Ε, εγώ ε, να σα πω και ένα ακόμα. Σήμερα ξαφνικά ο Τραμπ, χωρί να το ξέρει κανεί, κάνει μια δήλωση και λέει θα φύγουμε από τη Συρία. ναι, εντάξει. Ε, εντάξει, ο Τραμπ λέει πολλά. Το αλλά... Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι δεν ξέρουμε τίποτα. Ναι, 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 αυτό λέω. Ότι... Η άποψη του Προέδρου. Αλλά εκεί, επαναλαμβάνω, υπάρχει κάποιο. κάποια επικοινωνία. Κάποιο deal κάποιο έχει γίνει. Το οποίο ενδεχομένω τα θύματα να είναι οι Κούρδοι και ίσω το βήμα πίσω που φαίνεται να κάνουν οι μερικοί τη Αμερική από τη Συρία, μετά από συνεννόηση, να καλούνται να το, να το καλύψουν οι Γάλλοι εξού και, και η αντίδραση. Αντίδραση και η οργή και η ύβριση του Ερντογάν στο Μακρόν. Ο ίδιο παραδέχθηκε ότι ανέβασα την ένταση και στην ουσία τον έβρισα τον uh, Μακρόν. Ε, ο Ερντογάν. Ε, και η Τουρκία γενικώ είδα πολλά δημοσιεύματα ότι στρέφονται ευθέω εναντίον τη Γαλλία, γιατί η Γαλλία δέχθηκε να συνομιλήσει, δέχθηκε στο μέγαρο των ηλισίων του Κουρδούς, Ναι, ναι, και... Την, όχι του Κουρδούς, τι οργανώσει που η Τουρκία θεωρεί τρομοκρατικέ. Μα...